η αποτύπωση της πραγματικότητας σε ένα λογοτεχνικό έργο δεν είναι αυτός ο σκοπός και δεν είναι και εύκολο. Η καθημερινότητα είναι από τους πιο απαιτητικούς λογοτεχνικούς χαρακτήρες. Ενώ τη ζεις και την αναγνωρίζεις, τη βλέπεις έξαφνα ως μια τελείως άγνωστη όταν αποπειράσεις να την εντάξεις στη φόρμα που επέλεξες από τη λογοτεχνία σου. Κανένα γεγονός δεν μπορεί να αναπαρασταθεί με έναν και μοναδικό τρόπο, ακόμα και από ένα και μοναδικό άτομο. Άλλοτε παραπέφτουν και αποκρύπτονται στιγμότυπα, και άλλοτε παρισφραίουν επιπτωήσεις είτε από σκοπιμότητα, αναλόγως του ακροατήριου, είτε από αδυναμία του μυαλού να ακολουθήσει τότε και καλά τη διαδρομή που είχε ακολουθήσει όταν ανακάλυψε για πρώτη φορά την ιστορία που ήθελε να διηγηθεί. Και βέβαια, η πραγματικότητα δεν είναι μόνο μία. Ο μικρόκοσμος των γεγονότων που εξελίσσονται γύρω από έναν παρατηρητή είναι πολυδιάστατος και πολύχρωμος. Η ματιά, όσο και αν απλώνει, δεν τα συγκρατεί όλα. Ούτε καν τα μείζωνα, ούτε καν τα οικεία. Τα πράγματα δυσκολεύουν όταν είναι να μιλήσει για το παρελθόν. Ο πρώτος κίνδυνος, όταν είναι να γράψεις για εποχές που δεν έζησες, ελοχεύεις τα ανεγνώσματά σου. Αναλυτικές περιγραφές τοπίων και αναγνωρίσιμων χαρακτήρων της πόλης που επέλεξε για το σκηνικό σου, εύκολα μπορούν να ξεσηκωθούν από φωτογραφίες και σκίτσα εποχής, αλλά εξίσου εύκολα μπορούν να στραφούν εναντίον σου, καθώς ο διάβολος κρύβεται στις λεπτομέρειες. Όσο για στην τέχνη δεν υπάρχουν όρια και ο καλλιτέχνης αλλάζει και επανακαθορίζει κατά το πώς το ωραίο είναι η ψυχούλα του τα όσα καλείται να αφηγηθεί, εντούτοις η πραγματικότητα, οι κοινωνικές και πολιτικές συνθήκες της εποχής, που είναι ο λογοτεχνικός καλλιτεχνικός χρόνος, οφείλουν να είναι εκείνες που πράγματι υπήρξαν. Μπορείς λοιπόν να κάνεις μια ταινία για τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και να βάλεις happy end σκοτώντας το Χίτλερ όπως έκανε ο Ταραντίνο, αλλά όλο το δημιούργημά σου οφείλει να πείθει πως αναφέρεσαι στον γνωστό Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Καμία εγκυκλοπαίδεια και κανένα λεξικό και καμία συλλογή φωτογραφιών δεν σε σώζει όταν επιχειρείς να κινηθείς ανάμεσα στην τοπία και χαρακτήρες του παρελθόντος ή και του παρόντος. Κάθε σου αφήγηση αποσπά από εσένα το μεταβολισμένο, συναισθηματικά πορεμένο ή διανοητικά επεξεργασμένο εντός σου αποτύπωμα της έξω θέσης του πάνω σας κοινωνίας και από την προσδιοίκηση πραγματικότητα το αληθινό κουκούτσι, λεπτομέρεια εκείνη που οδήγησε το γεγονός από την πολυφωνία του μικρόκοσμου στον οποίο ανήκε στο δικό σου πια δημιούργημα. Η πρόθεσή μου να αφηγηθώ με λογοτεχνικό τρόπο γεγονότα που συνάντησα στην ερευνητική μου προσπάθεια για την ιστορία της εκτός των τυχών Δυτικής Θεσσαλονίκης, χιτόταν ούτε και πιο έντονη επιθυμία κάθε φορά που τα απέκλεια από την είσοδό του στο ιστορικό κείμενο. Ούτε η πρόθεση και η επιθυμία όμως δεν είναι αρκετές. Η χρονική συγκυρία που θα φέρει τα δάχτυλα στο πληκτρολόγιο πια για τη συγγραφή ενός λογοτεχνικού έργου, μπολιασμένου με ιστορία και πολιτική, είναι ανεξέλεγκτη και εκτός προγραμματισμού. Τα ίχνη όζας είναι μια συλλογή από 9 διηγήματα, τον οποίο ο λογοτεχνικός χρόνος είναι κάποια στιγμή μιας δεκαετίας του 20ου αιώνα. Και οι δεκαετίες αυτές βρίσκονται από στιγμές όπου η πολιτική και η ιστορία καθορίζουν τις ζωές των απλών ανθρώπων, οι πράξεις και οι μη πράξεις των οποίων αντανακλούν στην τελική διαμόρφωση αυτής ακριβώς της πολιτικής και της ιστορίας. Ο κύκλος δεν είναι φαύλος. Είναι ο τρόπος εξέλιξης της ανθρώπινης κοινωνίας. Ο αποτρόπαιος φόνος του Άρη Καμπανού έμοιαζε να συναντούσε την ομόθυμη καταδίκη αυτής της ομής βίας, ώσπου εμφανίστηκε ένα πανό με τις λέξεις που ανέτρεψε κάθε λογική και εμφάνισε μια πραγματικότητα που μοιάζει να βγει από ένα λογοτεχνικό έργο και δεν ήταν γνωστή πραγματικότητα. Μια εικόνα που αμάβρωνε κάθε χαμόγελο αθλητή και κάθε ικανοποίηση οπαδού για 2 ολόκληρες ώρες σε σημαντική σύνδεση και για πολύ χρόνο και πολλά χρόνια μετά. Απέναντι στην επίσης ομή βία της εισβολής στην Ουκρανία, αντιπαρατίθεται και οι εικόνες που προωθούν την ομορφιά του ζευγαριού που θέλει να απολαύσει τον έρωτά του και υψώνει στον ουρανό του τα διαφορετικά διαβατήρια ή αγκαλιάζει επιλεγμένο τις διαφορετικές σημαίες. Στα ίχνη όζας, το πρώτο διήγημα έχει στον πυρήνα του ακριβώς την ομορφιά και την έρωτα, ενώ σάρκα του
είναι η προσφυγιά του 1914 και η παρουσία της στρατιάς Ανατολής του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου στις παρυφές της Θεσσαλονίκης. Το αίμα ζητάει αίμα, αλλά καμία ενδίκηση δεν οδηγεί στην ηρεμία και κανένα αίσθημα δικαίου δεν αποκαθίσταται με φόνους και νέο αίμα. Το δεύτερο διήγημα αναπαριστά λογοτεχνικά και τελείως αυθαίρετα ως προς τους ανθρώπινους χαρακτήρες του ένα πραγματικό γεγονός κατά το οποίο δολοφονήθηκαν Τούρκοι του Κυρκής στην επόμενη μεγάλη πυρκαγιά στη Σμύρνη το Σεπτέμβριο του 22. Ο πόλεμος είναι φρίκη, χωρίς καλούς και κακούς. Μόνο νεκρούς και όχι νεκρούς, καθώς εκείνο που επέζησε του Ολέθρου, στον οποίο ίσως και ο ίδιος έβαλε το κεράκι του, ζωντανό δεν το δες. Ο αντικομουνισμός του Μεσοπολέμου και ο φασισμός που όρθινε το σώμα του σε όλες τις εκφάσεις της κανονικής ζωής είναι ο καμβάς των δύο επόμενων διηγημάτων στις κανονικές τιμές του 1929 και του 1934. Το είναι και το φαίνεσαι. Οι διώκτες και οι διωκόμενοι. Οι καλοί και οι κακοί. Και το μαύρο μέλλον που έρχεται μέσα από την αφήγηση γεγονότων αστυνομικού χαρακτήρα. Η κατοχή του εμφύλιους, η αντίσταση και οι εκτελέσεις είναι το επόμενο δίδυμο διηγημάτων. Στο πρώτο από αυτά να αλλάξει το χρόνο μεταξύ του Πάσχα του 1999 και του 15ου του 1944. Τον βομβαρδισμό δηλαδή του Βελιγραδίου και τις αποδράσεις μέσα στο κατοχικό στρατόπεδο συγκέντρωσης Παύλου Μελά με φόντο και στις δύο εποχές του ποδόσφαιρου. Το διήγημα του εμφύλιου στέκεται σε έναν άνθρωπο και τις σκέψεις του, καθώς περιμένει να ανοίξει η πόρτα του κελιού του για να τον οδηγήσουν στο κελιστικό απόσπασμα, χωρίς να υπάρχει καμία απολύτως πράξη δική του, η οποία να αποτελούσε άμεση αντίληψη προς το καθεστώς που διαδέχτηκε την απελευθέρωση του Οκτώβρη του 1944. Τα απόνερα του εμφυλίου και τη συνύπαρξη στην καθημερινή βιοπάλη δύο πρώην εχθρών και η επιτεφυλιακή πραγματικότητα νοτίζουν την επόμενη ιστορία, την εμφύλιο αγάπη. Οι πόλεμοι δεν τελειώνουν με την κατάπαυση των πυρός. Μένουν σωματικά και ψυχικά τράγματα, τα οποία καθορίζουν τη ζωή εκείνων που τα φέρουν. Και η μετεφυλιακή ζωή στην Ελλάδα δεν είναι εύθυρος ουρανός. Στο διήγημα αυτό δεν είναι ο έρωτας που φέρει κοντά τους ανθρώπους, αλλά η αγάπη η ίδια. Η αγάπη για τον άλλον. Και μετά η ανάπτυξη στον πόλεμο, η οικοκτοποίηση των ρημάτων, το χωραφείο που περικλείουν το αστικό ιστορικό κέντρο της Θεσσαλονίκης. Η κόμπεδα επί της ασφάλτου, η ιδρυτική κυρίως σύνταθρο, δίνοντας στα νέα αεροστάσια. Αλλάζουν χέρια στη δεκαετία του 60, με την επικαιρότητα να δουλείται από τον τοκετό της Βασιλίσσης και τη δολοφορά στρατιωτικών οχημάτων στον Εύρο που πρωτοστάτησε ο μετέπειτα δικτάτορας Γιώργος Παπαδόπουλος. Η μεταπολίτευση του 1974 έφερε μια πολιτική πραγματικότητα στις δυτικές οικίες της Θεσσαλονίκης που είχε άρμα μεσοπολέμου. Κομμουνιστές δήμαρχοι και μια δημαρχήνα παντού εκτός από τη Σταυρούπολη. Η δική της σειρά έγινε το 1978 και αυτό ακριβώς είναι το θέμα του τελευταίου διηγήματος, το οποίο επίσης κινείται σε δύο χρονικές στιγμές. Στις δημοτικές εκλογές του 1934 και τις δημοτικές εκλογές του 1978. Τις στιγμές δηλαδή του Χρήστου Κανάκη, του πρώτου κομμουνιστή κοινοτάκτη στη Θεσσαλονίκη και του Χρήστου Σακίδη, του κομμουνιστή υποψήφιου που κέρδισε τις εκλογές του Δήμου Σταυρούπολης το 1978. Συνδετικός τρίτος είναι ένας άνθρωπος συνομήλικος του ΚΚΕ που έζησε και τις δύο εκλογικές αναμετρήσεις και του οποίου η σκληρή καθημερινότητα δια της λογοτεχνίας κέρδισε το μερίδιο της αναλογή στην ιστορία.